Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα, κύριε Κυριερώθε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αυθιώτιδος, κύριε Σιμεών, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ιταλίας του κλίματος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, κύριε Πολύκαρπε, αγαπητοί βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εντιμότατοι δημοτικοί άρχοντες, εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της ιστορικής Δορβιτσιάς. Πολλά θα μπορούσαν να προστεθούν για το ιστορικό της ανεγέρσεως του νέου Ιερού Ναού που σήμερα εορτάζουμε. Αξίζει όμως και μια μικρή αναφορά στον παλαιό ναό που χάνεται στην αχλή των αιώνων και δεν ήταν καθόλου ένα μικρό και απέριτο εκκλησάκι. Ήταν μικρότερος βέβαια, αξιόλογος ναός της προαπαναστατικής περίοδου, τρίκλητη βασιλική με εξονάρθηκα παλαιότερα, λιθανάγλυφα και γυναικονίτη, που για πάρα πολλά χρόνια στέγασε το σχολείο του χωριού, γιατί το χωριό αυτό δεν στερήθηκε ούτε προεπαναστατικά, ούτε μεταπαναστατικά σχολείο. Είχε γραμματοδιδασκαλία μέχρι που το 1890 το ελληνικό κράτος πρώτη φορά έστειλε δάσκαλο. Αυτός ο ναός, ο παλαιός, ήταν το μόνο κτίριο που θαυματουργικώς διεσώθη από την παντελή καταστροφή του χωρίου από τους Τούρκους το 1825, που τις είδε ποια θεία δύναμη τους απέτρεψε να τον καταστρέψουν, ενώ έκαψαν και εκθεμελίωσαν ολόκληρο το χωριό. Δεν επέτρεψε προφανώς η Αγία Παρασκευή να χαλάσουν το σπίτι της, προκειμένου να μείνει το πόσιμο και φάρος τυλαυγής και σημείο αναφοράς για την επανακατάσταση των εναπομείνων κατοίκων, την προσέλκυση νέων μετά από 15 ετή πλήρη ερήμωση, και ήταν αυτή που έδωσε την ευλογία για τον πολλαπλασιασμό και την πρόοδό τους, σε σημείο τέτοιο που 80 έτη μετά εκρίθη αναγκαία η κτίση προ 100 ετών του νέου μεγάλου περικαλούς ναού της, που σήμερα εορτάζουμε, η δημιουργία του οποίου ήταν κυριολεκτικά άθλος ως προς το μέγεθος και ως προς την ποιότητα και ιδιαιτέρως ως προς τον ταχύτατο χρόνο κατασκευής, παρόλες τις τεράστιες δυσκολίες και τις δυσμενέστατες οικονομικά και ιστορικά συνθήκες. Συγκριτικά το 1922 που αποπερατώθηκε ο σημερινός ναός μας, ήταν σε μέγεθος ίσως ή μεγαλύτερος με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ναοδομικά είναι μια τρίκλητη βασιλική που γερφύρωσε την παλαιά απλή μορφή με την καινούρια τύπου σταυροειδούς. Είναι κάτι μεταξύ του παλαιού ναού της Παναγίας της Σίμου και του νέου ναού σε απλούστερη μορφή της, του Αγίου Γεωργίου. Είναι επίσης άξια θαυμασμού η οργάνωση της έγκαιρης συγκέντρωσης υλικών, δηλαδή της υπόλοιπης από την παλαιά εκκλησία πέτρας, της άμμου, της ασβέστου, ιδιαιτέρως της ξυλίας, η οποία κόπηκε και επεξεργάστηκε με σκληρό φεγγάρι, όπως λέγαν οι πρόγονοί μας, στην Αγία Κυριακή, γιατί τέτοιου μεγέθους έλατα δεν υπήρχαν πουθενά πιο κοντά, και μεταφέρθηκε, όπως και τα γαλλικά κεραμίδια και τα σίδερα, 10 ώρες από την Ναύπακτο στις πλάτες των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Αυτά μια μικρή πρόσθεση στα αναφερθέντα από τον προλαλήσαντα Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο, στον οποίο οφείλουμε όλοι μεγάλες ευχαριστίες για το ότι κατέγραψε εγκαίρως με μόχθο μακροχρόνιο, συνέπεια και αγάπη, και τύπωσε και διέσωσε το πλείστο των ιστορικών του χωριού αλλά και ολόκληρης της επαρχίας. Όμως μνημονεύουμε σήμερα και τιμούμε ιδιαιτέρως το έμψυχο υλικό που προήλθε από αυτό το ναό, η οποία υπήρξε πράγματι τροφός, παιδαγωγός, μητέρα και ελπίδα. Μνημονεύσαμε πρωτίστως τους κληρικούς που κατάγονταν και διακόνησαν, περί τα 30 ονόματα εκφωνήθηκαν κατά το Ιερό Μνημόσυνο. Επίσκοποι, Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοπος, Ιερομόναχοι που υπηρέτησαν ευόρκως και ηγούμενοι επί μακρά σειρά ετών όλες τις ιερές μονές της περιοχής και όχι μόνο, αλλά και βεβαιωμένοι εθνομάρτυρες κληρικοί που κατάρδευσαν με το αίμα τους το δρέντρο της ελευθερίας, όπως και άλλοι ταπεινοί Άγιοι Παπάδες, σαν τον Παπαδημήτρη Τσοπέλη που γράφει στα περιθώρια των Μηναίων της Βενετίας προεπαναστατικά τις ενθυμίσεις της, μέχρι και τον τελευταίο ιεροπρεπέστατο πατέρα Ηλία Γιοργαρά. Μια σύντομη αναφορά αρχόμενη από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Κορίθου Δαμασκηνό, τον μετέπειτα αντιβασιλέα και πρωθυπουργό.
Ο Αρχιεπίσκοπος κατά κόσμος Δημήτριος Παπανδρέου γεννήθηκε εδώ το 1891, όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα σε ένα περιβάλλον με μεγάλη ένδυα. Έλαμπε ως οξύτατο πνεύμα για τη φιλομάθεια και την εξυπνάδα του. Φίτησε αριστούχος στο ελληνικό σχολείο του Πλατάνου δίπλα, που πήγαινε ξυπόλυτος 3 ώρες δρόμο, προκειμένου να μην φθείρει το μοναδικό ζευγάρι τσαρουχιών που είχαν κατορθώσει να του φτιάξουν οι γονείς του και τα οποία φορούσε μόνο όταν έμπαινε στο ελληνικό σχολείο. Το οικονομικό αδιέξοδο όμως με ρίμνησε περαιτέρω να καλύψει η θεία πρόνοια, αφού ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του, αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος, ηγούμενος τότε της Ιεράς Μονής Κορώνης Θεσσαλιώτιδος, τον πήρε κοντά του, τον έγραψε στο γυμνάσιο της Καρδίτσας, όπου και αρίστευσε. Εισήχθη στη νομική σχολή, αρχικά στη θεολογική, όπου αποφύτησε με άριστα, και κατόπιν στη νομική επίσης με άριστα, αποκτώντας παράλληλα μοναδική ευρυμάθεια. Ήδη το 1917 νεότατος υπηρετεί ως διευθυντής λαϊκός στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου χειροτονείται αρχικά διάκονος και μετέπειτα πρεσβύτερος, λαμβάνοντας το φύκιο του αρχιμανδρίτου και αναλαμβάνοντας ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κορώνης και προτινόμενος ως ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών. Συντομότερο διάστημα προσκαλείται από τον Αρχιεπίσκοπο Μελέτιο Μεταξάκη και γίνεται ηγούμενος της Ηνωμένες τότε Ιερές Μονές Πετράκη και Πεντέλης, και αμέσως η ελληνική κυβέρνηση τον στέλνει στο Άγιο Όρος, όπου συνέταξε τον μέχρι τώρα ισχύοντα καταστατικό χάρτη της μοναστικής πολιτείας, νομικό κείμενο ιδιαιτέρας ποιότητος και αποτελεσματικότητος και άξιο περαιτέρας μελέτης, όπου λόγω των σπουδαίων οικονομικών του γνώσεων πέτυχε να ενεργοποιήσει το 68ο άρθρο της Συνθήκης του Βερολίνου και να αναγνωριστεί απολύτως ελληνικό έδαφος το Άγιο Όρος, ενώ η ομόδοξη Ρωσία ενδιαφερόταν τότε και προέβαλε ουσιαστικά δικαιώματα. Υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Πανκληρικής Ενώσεως. Παρόλο τον νεαρό της ηλικίας του, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, η εργατικότητα και η ευρύτητα μορφώσεως, οι μεγάλες διοικητικές του ικανότητες επιβραβεύτηκαν με την εκλογή του το 1922 τέλος. Το θέρος κάνει ως αρχιμανδρίτης την εικόνα του μεγάλου προσκυνηταριού και 3-4 μήνες αργότερα εκλέγεται Μητροπολίτης, μόλις 31 ετών. Αναπτύσσοντας πρωτοφανή ποιμαντική κοινωνική εθνική δράση, δημιουργώντας σχολές, ναούς, ιδρύματα, με ηρωισμό και καρτερή απίστευτη και με φιλανθρωπία πρωτόγνωρη, στήριξε το ποίμνιό του όταν ισοπεδώθηκε η Κόρινθος από τον Εγκέλαδο του 28. Κατόρθωσε ουσιαστικά να την επανακτήσει, κάνοντας εράνους μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γοήτευε με την παρουσία του και αποκτούσε φιλίες ισχυρές. Γι' αυτό στάθηκε πατριαρχικός έξαρχος το 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατορθώσει το ακατόρθωτο με το κύρος και τις γνώσεις του, με τον φοβερό χειρισμό του και στους χαρακτήρες, θεραπεύει τις πολυετείς διχόνοιες και φέρνει επιτέλους την ειρήνευση στην Εκκλησία της Αμερικής. Το 1936 ορίζεται οικονομικός επίτροπος του ΤΑΚΕ ΟΔΕΠ και το αναδιοργανώνει, και στις 5 Δεκάτου το 38 η Ιερά Σύνοδος τον εκλέγει Μητροπολίτη Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Δεν αναγνωρίστηκε όμως η εκλογή του από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και εξορίστηκε στην Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, αρνούμενος να παραιτηθεί και να επανέλθει στη Μητρόπολη Κορίνθου. Από εκεί τον επανέφερε η Ιερά Σύνοδος στις 6 Εβδόμου του 41 μετά την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και γίνεται πλέον της κεφαλή της Εθναρχούσης Εκκλησίας στην πλέον καταστροφική περίοδο της ξενικής κατοχής. Με θάρρος απίστευτο, αυτοθυσία, κύρος απαράμιλο, αντιμετώπισε τις πλέον δυσμενείς καταστάσεις, σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπων από τα εκτελεστικά αποσπάσματα και ιδιαιτέρως από την πείνα. Ιδρύει την ΕΟΧΑ, δεν διστάζει να βάλει πρώτο το όνομά του στον κατάλογο των προσεκτέλεση πατριωτών, να διακινδυνεύσει σώζοντας την εβραϊκή κοινότητα, να κάνει άπειρες παραστάσεις διαμαρτυρίας και φιλάνθρωπες δράσεις.
το θρίαμβο της απελευθερώσεως, ένα μήνα μετά, όπως γνωρίζουμε, διαδέχτηκαν τα θλιβερά Δεκεμβριανά, ο πρώτος εμφύλιος που ισοπαίδωσε την Αθήνα και άφησε περισσότερα ερείπια και θύματα από ό,τι η τρίχρονη κατοχή. Και σε αυτή την περίπτωση, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός όρθωσε πάλι το ανάστημά του, προέβαλε τα στήθη του μέγα φράγμα ανασχέσεως και τα τιμημένα ράσα του εγγύηση σε μια τελευταία προσπάθεια συμβιβασμού και αποφυγής του εμφυλίου πολέμου. Αναλαμβάνει ανώτατος άρχοντας αντιβασιλεύς από το τέλος του 44 ως τον ένατο του 46 και ενδιαμέσως πρωθυπουργός στις πλέον αδιέξοντες στιγμές της ιστορίας. Δεν αποζήτησε ποτέ αρχές και εξουσίες πέρα από τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Όμως ποτέ δεν εκόφευσε στην ανάγκη της πατρίδος και προσέτρεξε πάντα ως άλλος Σίμων Κυριναίος να άρει στις δυνατές ρουμελιώτικες πλάτες του το σταυρό του έθνους όταν δεν βρισκόταν και δεν μπορούσε κανένας άλλος να σηκώσει. Επανερχόμενος στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, συνέχισε την ακαταπόνητη δραστηριότητά του στην περίοδο του εμφυλίου, παρηγόρησε, μεσίτευσε, κήρυξε, συμβούλευσε, όργωσε τη χώρα, έως και εδώ έφτασε εμφαντικά του 1947 εν μέσω εχθροπραξιών και εγκαινίασε τον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού. Αγωνίστηκε όλη του τη ζωή με συνέπεια, ένταση και δοτικότητα, με ανυπόκριτη θέληση για προσφορά και κυριολεκτικά αναλώθηκε τόσο που δεν άντεξε άλλο, παρόλο την πολύ γερή κράση και το γονίδιο της οικογένειας του, που είναι παροιμιώδης για μας, και απεβίωσε κυριολεκτικά στο καθήκον το βράδυ της 20 Μαΐου του 49, μόλις 58 ετών, περνώντας την αιωνιότητα και κατέχοντας μέχρι σήμερα και μάλλον διαπαντός μια ιδιαίτερα σημαίνουσα θέση στην ιστορία μας ως ο μόνος Έλληνας και μάλιστα κληρικός που συγκέντρωσε σχεδόν όλες τις εκκλησιαστικές και πολιτικές εξουσίες, όχι για αυτοπροβολή, αλλά από καθήκον για τη σωτηρία του ευσεβούς έθνους, του ποιμνίου του. Ανυψός επαδελφή του ήταν και ο Μητροπολίτης Φιδιώτης Δαμασκηνός κατά κόσμων Νικόλαος Παπαχρίστου, που γεννήθηκε εδώ, ο κυρός προκάτοχός σας, το 1914, και αφού τελείωσε το Δημοτικό και την Ιερατική Σχολή Κορίνθου κοντά στο θείο του Δαμασκηνό, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου απεφύτησε το 1939 από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, διδασκόμενος την Ορθόδοξη Θεολογία και τάξη στην πηγή της, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με το οποίο διαβίου Άγιε Ιταλίας διατήρησε ακαταλήτους δεσμούς, όπως και με συμφοιτητές τους, ιδιαιτέρως δε με τον αείμνηστο Πατριάρχη Δημήτριο, με τον οποίο ήταν απολύτως συνομήλικοι. Επέστρεψε στα χρόνια της κατοχής, κατόπιν ευδόκιμης παρουσίας χειροτονήθηκε το 1946 διάκονος και αρχιμανδρίτης, αναλαμβάνοντας προσωρινά εδώ τη θέση του πρωτοσυγγέλου και κατόπιν μεταβαίνει στον Άγιο Βασίλειο Πολυγόνου Αθηνών και γίνεται σύμβουλος του ΤΑΚΕ. Η Σύνοδος της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκτιμώντας τις γνώσεις και την αποτελεσματικότητά του, το ήθος του, τον διόρισε αρχικά γραμματέα και κατόπιν αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου και αμέσως μετά, σε 3 χρόνια, τον εξέλεξε το 1960 παμψηφί Μητροπολίτη Φθιώτιδος, όπου διεδέχθη τον Ναυπακτίας και Βρυτανίας, τον Αποναυπακτίας και Βρυτανίας Αμβρόσιο, και για την ιστορία τον πρώτο αρχιερέα που κατέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και ακύρωσε την εκλογή του θείου του ως Αρχιεπισκόπου. Έκτοτε επί 36 συναπτά έτη επίμανε το λαό της Φιλιότητος με ανυπόκριτη αγάπη και φιλανθρωπία ως ένας άνθρωπος αρχών και πραγματικής ανθρωπιστικής παιδείας, όπως ακριβώς εκτενώς αναφέρεται εσύ, Σεβασμιότατε. Μετά τους αρχιερείς όμως μνημονεύτηκαν οι δορβιτσιώτες ιερομόναχοι Αγαθάγγελος και Πολύκαρπος της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτήσης, καταγεγραμμένοι αγωνιστές του 21 που πολεμώντας διέσπασαν αρκετές φορές τις τάξεις του εχθρού και συλληφθέντες από τους Τουρκοαιγυπτίους του πολιορκημένου Μεσολόγγι πέθαναν μαρτυρικά με ανασκολοπισμό, παλουκώθηκαν ζωντανοί απέναντι από τις επάλξεις των Ελλήνων.
Μία μικρή παρένθεση για τον αναγνώστη Γεώργιο. Πρόκειται για τον Γεώργιο Παχούμιο, ο οποίος το τοπόσημο ποιμένετε εσείς, ήταν ο πρώτος στη τάξη, το πρωτοπαλίκαρο, ο σημεοφόρος, ένας από τους 17 που έπεσαν στην Αλαμάνα μαζί με τον Αθανάσιο Διάκο, και ο μόνος μη δορβιτσιώτης, ο Δαμιανός, ο κτήτορ της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου που διέλυσαν οι Βαβαροί, ο οποίος δεν ήταν μεν δορβιτσιώτης, αλλά περιέσωσε το χωριό αυτό από την εκποίηση, την Ιερά Λειψανοθήκη, και είναι πάντοτε σε κάθε λειτουργία παρών με τα λείψανα που του εμπιστεύτηκε καταγεγραμμένα ο εθνομάρτης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Στα νεότερα χρόνια, πρωτοκορυφαίος ο Χριστοφόρος Παπανδρέου, θείος αδελφός του πατέρα του Αρχιεπισκόπου και μέντορας του, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τατάρνης, μετά Προυσού και για πολλά χρόνια κορώνης της Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος. Επίσης, ο πνευματικός και πολυγραφότατος Δανιήλ Παπαϊωαννόπουλος Σιναήτης, επίσης ηγούμενος Τατάρνης και Προυσού, με πολυετή παρουσία στο Άγιο Όρος και τους Αγίους Τόπους, και κατόπιν από το 1905 και για 25 συναπτά έτη πρωτοσύγγελος και πνευματικός της Ιεράς Μονής Σινά, με ανεξίτηλη ως τώρα μνήμη. Ο Γεράσιμος Καλατζόπουλος, ηγούμενος Τατάρνης και Προυσού, με φοβερές διοικητικές ικανότητες, ο Ισαΐας Κεπαρνόπουλος, ηγούμενος Τατάρνης και κατόπιν Ιεράς Μονής Σπηλιάς Φεναριοφαρσάλων, και τέλος ο Δαμασκηνός Παπανδρέου, ανιψιός του Αρχιεπισκόπου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτήσης. Από τους πολλούς εγγάμους μνημονεύθηκε ο Παπαδημήτρης Τσοπέλης για την ενθύμησή του το 1795, ο Παπαχρήστος που τον διαδέχτηκε, ο Παπαγιάννης και ο Παπανδρέας αγωνιστές καταγεγραμμένοι του 21, ο γιος του Παπαχριστάκης, κατόπιν ειδική μνήμα μετά το πρακτικό το συγκινητικό που διάβασε ο προλαλής σας, στον ιερέα Δημήτριο Παπαχρήστου 1848-1928, τον Παπαδημήτρη που ευτύχησε να ιερουργήσει επί μακρά σειρά ετών στο παλαιό ναό η Αγίας Παρασκευής, και επί των ημερών του να κατεδαφιστεί και να κτιστεί ο σημερινός ναός, τον οποίον πρόλαβε να υπηρετήσει 5 έτη. Υπέργυρος Λεβίτης, λευκανθής στο Ιερό Θυσιαστήριο, είναι ο τελευταίος ιερέας που, ακολουθώντας το απολεσθέν με τα άλλα πλήστα εκκλησιαστικό έθος και λεβιτικό προνόμιο, ετάφη καθήμενος σε καρέκλα με τα άμφια του, μετά από τριήμερη εξόδιο εδώ στη Νέα Εκκλησία, με το Ευαγγέλιο που δίδαξε επί 50 χρόνια και τη δεξιά χείρα του ευλογούσα. Αυτόν διεδέχθη ο πατήρ Ανδρέας Παπανδρέου, ο ηρωικός Παπανδρίας, επίσης γόνος λεβετικής οικογένειας, πρακτικός γιατρός, αδερφός του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, ανιψιός του ηγουμένου Χριστοφόρου, πατέρας του ηγουμένου Δαμασκηνού της Αμπελακιώτισσας, ήρωας τραυματίας των Βαλκανικών πολέμων, λεβεντόπαπας, φτωχός, φιλόξενος, που τον αναφέρει και ο Πάτρικ Λι Φέρμον στο βιβλίο του Ρούμελη, ο οποίος υπέστη σοκ, μαθαίνοντας ότι είναι ο αδελφός του Αρχιεπισκόπου, αντιβασιλέως και πρωθυπουργού, όταν ήρθε εδώ, και αντίκρισε έναν οστεώδη, ηλικιωμένο και ηλιοκαμένο ιερέα με ξεβαμένα ράσα και ευθυτενές βλέμμα, ενώ περίμενε να αντικρίσει το Λόρδο Μαουντμπάντεν. Με το θάνατό του, μια μικρή διακοπή, υπηρέτησε ο αρχιμανδρίτης Αρσένιος Κομπούγιας, τον οποίο μέχρι θανάτου εξήρε την πνευματικότητα και το ήθος της ενορίας, και τέρος ιδιαίτερα μνήμα πρέπει να γίνει στον τελευταίο ιερέα πατέρα Ηλία Γεωργαρά, ίσως τον πλέον ιεροπρεπή Λεβίτη, έναν άνθρωπο βαθιάς πνευματικότητος, προσήλωσης και γνώσης της απόλυτης εκκλησιαστικής τάξεως, που διεπίμενε επί 50 χρόνια τον ιερό ναό υποδειγματικά και επί των ημερών του εξοραίστηκε και επεκτάθηκε και γίναν όποια έργα ευφυΐας βλέπουμε. Άξιζε λοιπόν τόσο το μνημόσυνο ονομαστικών όσων κληρικών τα ονόματα διασώθηκαν και ιδιαίτερη αναφορά σε ορισμένους από αυτούς, αλλά και των κτητόρων, ευεργετών, αφιερωτών, δωρητών, διδασκάλων και τεθνεώτων ενωρητών του Ιερού μας Ναού, της γερόντισσας πλέον Εκκλησιάς μας, της Αγίας Παρασκευής, που εφέτος γίνεται 100 ετών,
και που οι διαδεχόμενοι από εμάς αγάπη των προγόνων μας δευτερευόντως και πρωτίστως η εγνωσμένη αγάπη και η μεσητεία της ως ο παρθενομάρτυρος προστάτηδός μας προς τον ύψιστο θα κρατήσουν αδιασάλευτο τον οίκο αυτό για εκατοντάδες ακόμη χρόνια και πιστεύουμε ότι όπως και η Εκκλησία του Χριστού πήλε άδει άδου ου κατησχίσου συναυτής. Για τα δε υπόλοιπα ονόματα των κληρικών που δεν είναι γνωστά σε μας, αυτά σίγουρα τα γνωρίζει ο ύψιστος που τους εμπιστεύτηκε κάποτε την ιερή του παρακαταθήκη και σίγουρα δεν την πρόδωσαν και στο ακέραιό του την απέδωσαν και θα τους καταστάξει εν κόρπις Αβραάμ. Εμείς από αυτό το μνημόσυνο ετούμαστε την ευλογία τους, ιδίως σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερη και εμφαντική πανηγυρική πολυερχαιρετική Θεία Λειτουργία, την εορταστική των 100 ετών του Ιερού Ναού, όπως ετούμαστε και τη δική σας ευλογία, Άγιοι Ιεράρχες και Σεβαστοί Πατέρες.